Ζωντανή σύνδεση τώρα με την Κόρινθο. Θα βρούμε την Βίκη Παύλου εκεί. Βίκη, καλησπέρα. Υπάρχει ένταση ακόμα? Πρέπει να σας πω ότι η πόλη της Κορίνθου μοιάζει ουσιαστικά με καζάνι που βράζει, Νίκο. Αυτήν την ώρα, σε λίγα λεπτά, δηλαδή, ξεκινάει το 6ο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ της Κορίνθου με θέμα το κέντρο φιλοξενίας των παράνομων μεταναστών. Θέλω να σας πω ότι η μεταφορά των παράνομων μεταναστών έγινε, όπως λένε οι κάτοικοι εδώ, στις 2.30 τα ξημερώματα το βράδυ. Μετά, στη συνέχεια, ακολούθησε η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Αστυνομικές δυνάμεις, και όση ώρα σε βλέπω εγώ, είναι η πολλωστή φορά που βλέπω να περνάνε. Πρέπει να υπάρχει πολύ έντονη αστυνομική παρουσία. Υπάρχει πολύ έντονη αστυνομική παρουσία. Μάλιστα, ο δρόμος στον οποίο βρισκόμαστε εδώ μπροστά από το Δημαρχείο στην κεντρική πλατεία είναι και κλειστός. Λίγα μέτρα πιο κάτω βρίσκεται και το αστυνομικό τμήμα. Από τη μία πλευρά της πλατείας βρίσκονται άνδρες του αντιεξουσιαστικού χώρου και από την άλλη πλευρά μέλη της Χρυσής Αυγής. Αυτήν την ώρα, όπως σας είπα και στην αρχή, βρίσκεται μάλλον πριν έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά το 6ο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλοι περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία ποιες θα είναι οι επόμενες αποφάσεις, γιατί πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουν ληφθεί κάποιες, όπως για παράδειγμα αποφάσισαν να διακόψουν την παροχή νερού στο στρατόπεδο, όπως επίσης να σταματήσουν και την αποκομιδή των σκουπιδιών εκεί. Άρα ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί για να μην λειτουργήσει. Αν μπορούμε να δούμε ένα πλάνο της πλατείας από την παράταξη των δύο πλευρών, των αντεξουσιαστών που μας λες από τη μια και των μελών της Χρυσής Αυγής από την άλλη. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσουμε. Πίσω μου, λοιπόν, δεξιά, όπως μπορείτε να δείτε, με μια πολύ μικρή κίνηση που θα κάνει η κάμερα, ναι, κάτω ακριβώς από το Δημαρχείο, βρίσκονται μέλη της Χρυσής Αυγής και ακριβώς από την επόμενη πλευρά. Πρέπει να αποχωρήσω για να πάω και εγώ. Ναι, κύριε Ανανόπουλε. Να δώσουμε, Νίκο, το λόγο στον κύριο Ανανόπουλο, που είναι ο πρόεδρος του μελητηρίου της περιοχής, να μας πει δύο λόγια για να τον αποδεσμεύσουμε και να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήσασταν, νομίζω, το μεσημέρι εκεί όταν συνέβησαν όσα συνέβησαν με τους παράνομους μετανάστες. Δεν ήμουν το μεσημέρι, ήμουν από το πρωί, από τις 7.30 ώρα το πρωί, στο χώρο του στρατοπέδου. Γιατί, όπως είπατε προηγουμένως, δεν ήταν λάθος αυτό που είπατε, ότι είναι λαθρομετανάστες της Κορίνθου αυτοί που μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο. 2.30 ώρα τη νύχτα, 15 πούλμαν από την Αθήνα, πέρασαν τα διόδια και έφεραν λαθρομετανάστες από την Αττική. Αυτό είναι τη νύχτα. Τη νύχτα έγινε μεταφορά της φύλαξης του στρατοπέδου από το στρατό στην αστυνομία. Υπάρχουν ακόμα μερικοί στρατιώτες μέσα στο στρατόπεδο, όπως από ό,τι λένε υπάρχουν και όπλα μέσα στο στρατόπεδο. Έχει αναλάβει η αστυνομία τη φρούρησή του και θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο λάθος αυτό που έγινε. Κύριε Πρόεδρε, πάντως θα μου επιτρέψετε μία παρατήρηση. Ναι. Επειδή είμαστε όλοι στην ίδια χώρα, το ότι επειδή στην Αττική άνοιξε το πρώτο τέτοιο στρατόπεδο, το αν είναι λαθρομετανάστες από την Αττική που μεταφέρθηκαν στην Κόρινθο, δεν είναι και προσθάνατο. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι την ίδια ώρα που πήγαιναν κάποια λεωφορεία, όπως λέτε, με λαθρομετανάστες από την Αττική προς την Κόρινθο, πήγαιναν και κάποια φορτηγά με προϊόντα αγροτικά από την Κόρινθο προς την Αθήνα. Μια χώρα είμαστε. Αν δεν απλώσουμε ο ένας το χέρι στον άλλον, αν δεν σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον και κάνουμε μόνο ό,τι μας βολεύει και όχι ό,τι δεν μας βολεύει, τότε δεν είμαστε χώρα. Σωστά το λέτε, κύριε Βαγγελάτο, αλλά για την ακρίβεια της ενημέρωσης των τηλεθεατών σας πρέπει να λέμε αυτό που συμβαίνει. Και αυτό που συνέβη είναι ότι αυτοί που συγκεντρώθηκαν λαθρομετανάστες από την Κόρινθο σήμερα δεν έχουν ακόμα μπει στο στρατόπεδο. Αυτοί που είναι στο στρατόπεδο είναι από την Αττική. Για την ακρίβεια της πληροφόρησης. Όπως επίσης αυτό που είπατε, ότι ο Δήμαρχος κάνει κάθε τι για να εμποδίσει να εγκατασταθούν λαθρομετανάστες στην Κόρινθο, είναι λάθος. Γιατί ο Δήμαρχος ολιγόρησε. Είναι αντιδρά κατόπιν εορτής. Στο επιμελητήριο κάναμε δύο συνεδριάσεις πρόσφατα, στις οποίες εκλήθη και δεν ήταν παρόν. Ή δεν είχε πληροφόρηση, ή ήταν λάθος πληροφόρηση αυτή που είχε. Και χθες κατηγορούσε το επιμελητήριο ότι κάνει επικοινωνιακά τρίκ και δεν ήθελε να παραδεχθεί ότι θα συμβεί αυτό που συνέβη. Από ό,τι φαίνεται, η πληροφόρηση του επιμελητηρίου ήταν ακριβής, ήταν διασταυρωμένη. Κύριε Πρόεδρε, και ήταν να ρωτήσω γιατί το επιμελητήριο είναι αντίθετο στο να υπάρχει και να λειτουργεί αυτό το στρατόπεδο που θα συγκεντρώνει λαθρομετανάστες. Να σας πω, στις συσκέψεις που έγιναν στο επιμελητήριο, οι φορείς περιλαμβανομένων των βουλευτών του νομού, των αντιπεριφερειαρχών, είπαμε ότι συμφωνούμε με το σχέδιο Ξένιος Ζεύς, γιατί πρέπει να υπάρξει μια εφαρμογή του νόμου για τους παράνομους μετανάστες. Όμως, λάβετε υπόψη σας, και ο Υπουργός, μάλλον ο κ. Δένδιας, δεν το έλαβε υπόψη του και είναι λάθος του, ότι το στρατόπεδο της Κορίνθου εφάπτεται του πρώτου και του δευτέρου λυκείου. Εφάπτεται του αθλητικού κέντρου της πόλης, δηλαδή μέσα στην πόλη. Δεν διαφωνείτε με την ιδέα να υπάρχει και στην Κόρινθο όπως και στην Αττική και αλλού στρατόπεδο? Η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι το πρόβλημά σας.
Προφανώς. Δεν μπορεί μέσα στην πόλη να δημιουργήσουμε ένα κέντρο κράτησης λαθρομεταναστών, ένα στρατόπεδο που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Γιατί ξέρετε, στο κέντρο νεοσυλλέκτων, οι νεοσύλλεκτοι κάθε βράδυ βρισκόσαν στην πόλη. Γιατί είναι διάτριτο το στρατόπεδο και είναι δύσκολο να φυλαχθεί. Και δεν υπάρχει αστυνομική δύναμη εδώ να το φυλάξει. Και οι πολίτες της Κορίνθου είναι ανάστατη, γιατί η απόδραση κρατουμένων από εκεί είναι πάρα πολύ εύκολη. Ωραία, Νίκο, να τώρα... μου επιτρέπεις, παρόλα αυτά, ναι. τόσα χρόνια εδώ στο παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, κατοικούσαν εκεί οι λαθρομετανάστες που είδαμε και σήμερα ουσιαστικά με την επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας και τους είδαμε και σήμερα να βρίσκονται μέσα στα βαγόνια. Όλα αυτά τα χρόνια, μέσα στο κέντρο της πόλης, αυτοί οι άνθρωποι δεν αποτελούσαν ένα κίνδυνο, υποτίθεται, για τους κατοίκους. Και τι έκανε η πολιτεία γι' αυτό? Φυσικά αποτελούσαν κίνδυνο οι 100-200 λαθρομετανάστες που ήταν στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Τα βλέπουμε αλλά για δεν μιλάμε πλάνα, για 100-200. Μιλάμε για 1.800 με 3.000 λάθρομετανάστες που θα βρεθούν στην πόλη. Νίκο, βλέπετε πλάνα από το σημείο που πήγαμε με την κάμερα του ΣΚΑΤ. Ναι, απλώς λέω ότι αν δεν απλώσουμε το χέρι ο ένας τον άλλο, αν δηλαδή μετρήσουμε ότι υπάρχουν 1.225 λαθρομετανάστες στην Κόρινθο και τόσοι πρέπει να είναι, δεν κάνουμε δουλειά. Και δεν κάνουμε δουλειά γιατί αν δεν είμαστε χώρα να συνεισφέρουμε ο ένας στο πρόβλημα του άλλου, τότε τι είμαστε? Προφανώς δεν πρέπει η Κόρινθος να γίνει η Χωάνη που θα έχει τους λαθρομετανάστες της Αθήνας. Γι' αυτό πρέπει πιο πολύ να είναι εδώ. Αλλά αν μεταφερθούν και μερικοί από την Αθήνα, είναι τόσο πρόβλημα? Σε μια πόλη που ούτως ή άλλως θα έχει το πρόβλημα όπως όλη η Ελλάδα. Να μεταφερθούν όμως σε ένα χώρο που έχει τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις ασφαλείας που δεν υπάρχουν στο στρατόπεδο της Κορίνθου. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η απόφαση του Δημάρχου να κόψει το νερό από το στρατόπεδο είναι απάνθρωπη. Είναι λάθος απόφαση του Δημάρχου, είναι κατόπιν εορτής βεβαίως, γιατί των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Και έπρεπε ο Δήμαρχος να μας ακούσει όταν τον ενημερώναμε και να πάρει να κάνει ενέργειες νωρίτερα και όχι τώρα. Και δεν μπορεί να κόβει το νερό με 35 βαθμούς Κελσίου στους λαθρομετανάστες ή στους αστυνομικούς ή τους στρατιώτες. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μα τι κλαίτε τώρα, και οι λαθρομετανάστες είναι άνθρωποι και πρέπει να τους φερθούμε ανθρώπινα. Να τον αποδεσμεύσουμε τον πρόεδρο Βίκη. Να τον αποδεσμεύσουμε γιατί μας είπε ότι έχει δουλειά. Εσύ θέλω να μείνει λίγο, θέλω να δείξω κάτι για τον τρόπο λειτουργίας τώρα και τις αντιδράσεις της Χρυσής Αυγής. Δείτε λοιπόν εδώ, γιατί οι φωτογραφίες, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ ενδεικτικές για το τι ακριβώς έκαναν τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Αν λοιπόν στο ρεπορτάζ που έχει το Newsit σταθούμε σε αυτήν εδώ την φωτογραφία, θα δείτε ότι τα μέλη της Χρυσής Αυγής, ντυμένα περίπου με στολές, μαύρη μπλούζα με άσπρα γράμματα, ίδιες κάποιους τους τις έχει δώσει, τις έχουν αγοράσει. Και οι περισσότεροι, είτε τζιν παντελόνι, είτε αυτό το παντελόνι παραλλαγής το οποίο φοράνε, λειτουργήσαν ως τάγματα, Βίκη, σήμερα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, Νίκο. Όση ώρα μιλάμε, συγκεντρώνονται όλο και περισσότεροι κάτοικοι εδώ της περιοχής, αλλά και μέλη της Χρυσής Αυγής και από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Θα ήθελα επίσης να μείνω λίγο στο θέμα που μιλάγαμε πριν για το νερό, να συμπληρώσω ότι έχουμε παρέμβαση του εισαγγελέα για αυτό το θέμα. Έστειλε σήμερα επιστολή στο Δήμαρχο, με τον οποίο του ζητάει την Παρασκευή να παρουσιαστεί ενώπιον του και να δώσει εξηγήσεις. Εμείς ρωτήσαμε τον Δήμαρχο, μας μίλησε για μια εισαγωγικά διαβολική σύμπτωση, γιατί καθώς μας είπε, το στρατόπεδο χρωστούσε λογαριασμούς για το νερό.